Μένουμε στην Τουρκία για να δούμε, Μαρία, το τρομοκρατικό χτύπημα το πρωί στο Ντιγιάρμπακιρ με παγιδευμένο με εκρηκτικά αυτοκίνητα. Διολίνα, που δείχνει την έντονη πόλωση και πάλι που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, γιατί μετά το προηγούμενο χτύπημα που είχε γίνει στην Κωνσταντινούπολη, να θυμίσουμε, τώρα αυτό είναι ένα καινούριο επεισόδιο. Ένας πολίτης και 8 αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Η νέα αυτή τρομοκρατική, όπως χαρακτηρίζεται, επίθεση έγινε με ανακοίναξη αυτοκινήτου, το οποίο ήταν σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου στο Ντιγιάρμπακιρ. Και εκείνη την ώρα περνούσε ένα μίνι λεωφορείο, τον ΜΑΤ, γύρω στις 5 και 10 το πρωί. Τραυματίστηκαν 9 άνθρωποι, ωστόσο ευτυχώς δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή κανενός. Έχουν συλληφθεί μάλιστα και 2 ύποπτα άτομα. Το νέο γεγονός αυτό όμως εγείρει και πάλι ανησυχία στην Τουρκία, μήπως υπάρξουν και άλλα τέτοια περιστατικά. Σε ευχαριστώ πολύ.